Δήμαρχε, επειδή είναι γνωστό ότι μετά την εκλογή σας, στα τέλη Μαΐου δηλαδή, δεν κάνατε διακοπές και εμφανιστήκατε στην πόλη την ημέρα που αρχιστήκατε, δηλαδή λίγο πριν την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά ήσασταν με τους συνεργάτες σας σε χώρο που σας είχε παραχωρηθεί και δουλεύατε στο Δημαρχείο. Ψάχνατε όχι για να ψάξετε τις σκοτεινές πλευρές της διαχείρισης, αλλά για να ενημερωθείτε για το τι παραλαμβάνετε και πώς θα πορευτείτε. Σας έκρυψαν πράγματα και βγαίνουν τώρα όλα αυτά που κατά διαστήματα, και φανταστείτε ότι είμαστε ακόμη ούτε στο δίμηνο της δικής σας θητείας. Πώς προκύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία? Αυτή η εβδομάδα ήταν γεμάτη από αποκαλύψεις. Κοιτάξτε, δηλαδή, το Δήμος έχει μία συνέχεια. Δεν είναι ανάλογα με τη νέα δημοτική αρχή ή τα πολιτικά πρόσωπα που παίρνουν, αν θέλετε, την τύχη στα χέρια τους μιας ολόκληρης πόλης ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια συνέχεια. Και μια συνέχεια ανάλογα πώς την βλέπει ο καθένας. Όταν λοιπόν εγώ καταφέρθηκα εναντίον της πλειοψηφίας των δημοσιογράφων, είπαμε βέβαια ότι όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Και είπα ότι ασχολείστε με τον κύριο Στεφόπουλο το αν οφείλει ή δεν οφείλει και το έχετε κάνει ένα μείζον θέμα επί 4-5 μέρες συνέχεια και δεν ασχοληθήκατε ότι σας είπα ότι εγώ υπάρχουν 32 και πλέον εκατομμύρια οφειλές του Δήμου Βόλου απέναντι σε τρίτους, επιχειρηματίες, αν θέλετε απολωτριώσεις και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Μείνατε εκεί, δεν είχατε υποχρέωση αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ, αλλά θέλουν να κάνουν σκοπτικό ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται, να δουν αυτά που λέει ο Αχιλλέας ο Μπέος. Είναι αλήθεια? Υπάρχουν στοιχεία? Τα λέει έτσι για να κερδίζει εντυπώσεις? Χθες βγήκε αυτός που έδωσε εργολαβία σε έναν άνθρωπο που πέθανε και έλεγε έκανε αταξία η ταμείας. Τι είναι η ταμείας ή ο υπάλληλος του Δήμου? Ένα παιδάκι δημοτικού, ναι. Ένα παιδάκι του δημοτικού σχολείου που έκανε αταξία να το μαλώσουμε. Εδώ αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Βέβαια θα μου πείτε πως ένας, δεν ξέρω τι ιδιότητα έχει ως επαγγελματίας ο άνθρωπος, μπορούσε να ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών. Είναι και αυτά από τα παράξενα που συμβαίνουν στο Δήμο Βόλου. Μηχανικός είναι ο κύριος. Ναι, τι δουλειά έχει ο μηχανικός με τον οικονομολόγο ή με τον λογιστή, αν θέλετε? Έχει καμία σχέση? Εντάξει, με την έννοια ότι δεν στελεχώνονται πάντα αυτές οι θέσεις από ειδικότητας. Δηλαδή αυτό ναι, να το δούμε. Αλλά στην αντιδημαρχία, ας πούμε, των τεχνικών έργων και τα λοιπά, τι έπρεπε να βάλω εγώ, έναν οικονομολόγο ή έναν αθλητή? Δεν έπρεπε να βάλω ένα πολιτικό μηχανικό, έναν που να έχει σχέση με το αντικείμενο? Έτσι πάνε όλα αυτά. Τώρα σε θέματα τα οποία δεν άπτονται με το πτυχίο σου ή με την ικανότητά σου, εντάξει, εκεί μπορεί να βάλεις άλλους ανθρώπους. Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμος Βόλου έχει τεράστια προβλήματα. Τα 590 χιλιάρικα που ανέφερα προχτές στη συνέντευξη. Τα προνοιακά επιδόματα, λέτε, που δεν διετέθησαν. Αυτά που διετέθησαν, ξέρουμε, που πήγαν σε ποιους κωδικούς, που αξιοποιήθηκαν δηλαδή? Διέταξα εδώ σήμερα κιόλας το πρωί. Και θα ξέρουμε πολύ σύντομα που, γιατί εγώ, όπως σας είπα, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε λογιστής. Διαπίστωσα μετά από συνεργασίες που έχω με τους συνεργάτες μου και αρκετούς, αν θέλετε, ευσυνείδητους υπαλλήλους, και διαπιστώσαμε ότι αυτά τα λεφτά πλέον δεν είναι 590, είναι 650, να ξέρετε. Αφτάσαμε στα 650. Στα 650, ναι, 650.000. Διατέχθη σήμερα εδώ και θα ξέρουμε πολύ σύντομα τι γίνεται για να δρομολογήσουμε της κατάστασης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, καθημερινά παρουσιάζονται πολλά. Και θέλω να πω βέβαια, να μην ανησυχούν οι υπάλληλοι, ότι πλέον, αν αρχίσουν να έρχονται σοριδών οι κατασχέσεις, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα και στη μισθοδοσία. Βέβαια, τους διαβεβαιώ ότι ο μοναδικός σκοπός μας και η ύπαρξή μας είναι εδώ να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον οι εργαζομένοι το. Το λέτε με αφορμή αυτό που είπατε στη συνέντευξη τύπου τις προάλλες, ότι 300 χιλιάρικα ήδη. Κατάσταση ισχύρα τρίτων έγινε και ακολουθούν, λέτε, και άλλες τέτοιες αποφάσεις. Δεσμεύτηκαν ήδη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά ο Δήμος. Και έρχονται και άλλες, τις οποίες είχαν αποκρύψει. Δεν είναι έτσι όπως θέλανε να τα παρουσιάζουν, επειδή ελέγχαν ένα μηχανισμό. Άρα λοιπόν μου απαντάτε ότι δεν σας είχαν δώσει στην περίοδο της ενημέρωσής σας όλη την αλήθεια? Δεν μας ενημερώσανε καν, κύριε Πολύζο. Εμείς
τρεις μήνες που ήμασταν εκεί ενεργά καθημερινά και προσπαθούσαμε να φουγκραστούμε τα προβλήματα της πόλης, να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να είμαστε, να προετοιμαστούμε ανάλογα από την 1η Σεπτεμβρίου, όλη η Δημοτική Αρχή ήταν απόν. Θα ήθελα εδώ και σε αυτό το σημείο να πω, και το έχω πει βέβαια και με ανακοινώσεις μου, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, όχι όμως την πλειοψηφία, έτσι, μια συγκεκριμένη μερίδα που υποκινεί όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή οι εργαζόμενοι του Δήμου Βόλου έχουν ένα προνόμιο και να πούνε δόξα τω Θεώ που βρίσκονται σε αυτή την εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα ο Δήμος Βόλου, έναντι συνανθρώπους τους που έχουν εξαθλίωση, ανεργία και πολλά προβλήματα. Μην εκμεταλλεύονται λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί εργάζονται, πληρώνονται κάθε μήνα και δεν πληρώνονται για να κάνουν ούτε στάσεις εργασίας, ούτε απεργίες και να στερούν τις υπηρεσίες τους απέναντι στους πολίτες της πόλης μας. Δεν έχουμε καμία διαφορά μαζί και δεν έχουμε καμία, αν θέλετε, κόντρα. Οφείλουν να κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους, που οι περισσότεροι από αυτούς την κάνουν. Όμως, μέχρι εδώ, να σταματήσουν αυτό το παραμύθι, γιατί θα βρεθούν προεκπλήξεων. Κάποιοι λένε ότι ήταν πολύ σκληρή η ανακοίνωσή σας που χαρακτηρίζεται εργατοπατέρες στους συνδικαλιστές της ΔΕΙΑ, ναι, και τους χρεώνατε και με την κατάντια, όπως γράφεται στην ανακοίνωση που έχει σήμερα η ΕΕ. Καλά, εκεί θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Εγώ αναφέρομαι ως επιτοπλίστων για τους εργαζόμενους του Δήμου Βόλου. Ναι. Το λέω τώρα με αφορμή και την ανακοίνωση. Πάμε στους εργαζόμενους του ΔΕΙΑΒ. Αυτοί νομίζαν ότι υπήρχε ένα άσυλο και μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς, κοιτάξτε, κύριε Πολύζου, να καταλάβει και ο κόσμος. Εμείς διοικούμε, δεν συνδιοικούμε. Οι εργαζόμενοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και θα μάθουν να το κάνουν καλά. Από εδώ και πέρα πλέον μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Είτε θέλουν να το καταλάβουν, είτε όχι. Οι εποχές που η ηγεσία της, η Δημοτική Αρχή, απήχε από όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητας και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, τελείωσε ανεπιστρεπτή. Κάνατε μια ακόμη καταγγελία για την οποία επιφυλαχθήκατε να μας δώσετε στοιχεία περισσότερα στις επόμενες ημέρες. Είπατε λοιπόν ότι χρεωνόταν ο Δήμος λογαριασμούς ίδρευσης και ρεύματος για ιδιώτες, για σωματεία, για μια επιχείρηση, είπατε. Για επιχειρήσεις, όχι μια επιχείρηση. Για επιχειρήσεις. Ναι. Λοιπόν, θέλω να το καταλάβω. Έρχομαι εγώ που είμαι φίλος σας και λέω, να σου πω, γιατί να πληρώνω τη ΔΕΙΑ αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή το ρεύμα. Βέβαια, όπως σας ξέρω, θα με διαγράφατε από φίλο σας αν ερχόμουν να σας το πω αυτό. Έτσι όπως ξέρω εγώ τον ΠΕΟ. Αλλά κάτι τέτοιο μας περιγράφεται ότι γινόταν. Όχι, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ότι έχει γίνει έτσι. Αλλά όμως, τι έγινε, τι συνέβη. Θα σας πω, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Βόλου δεν λειτουργούσε. Δεν υπήρχε Δήμος Βόλου. Έκανε ό,τι ήθελε ο καθένας. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν, ας πούμε, παροχές ρεύματος και νερού σε κτίρια τα οποία φαινομενικά δεν είναι ο Δήμος Βόλου. Πώς γίνεται αυτό, αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή, δεν θέλω να ονομάσω, που γνωρίζω κάποια σωματεία και κάποιους ιδιώτες που αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται αυτή την ανομία που υπήρχε σε αυτή την πόλη. Έκανε ο καθένας ό,τι γουστάριζε. Με την ανοχή βέβαια του Δήμου Βόλου, να μην αποποιούμαστε ευθύνες, γιατί ξέρετε, ό,τι συμβεί επί ημερών μου στο Δήμο, την ευθύνη την έχω εγώ. Δεν ψάξω να βρω τον ταμεία ή τον υπάλληλο για να δω τι έγινε. Υπάρχει τώρα μια επιτροπή που τα ψάχνει αυτά. Είναι βεβαιωμένα πλέον 15 με 20 περιστατικά. Από εκεί και πέρα θα αξιολογήσουμε αυτά τα περιστατικά. Να ξέρετε ότι αν είναι κάποια οικογένεια που είναι 10 μήνες άνεργη, έχει 5 παιδιά ή είναι με προβλήματα υγείας και ούτω καθεξής, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αυτό το θέμα, λόγω της ευαισθησίας που μας διακρίνει όλη τη νέα δημοτική, αν θέλετε. Αλλά φαντάζομαι δεν θα το συνεχίσετε κιόλας. Όχι, δεν θα το συνεχίσω, αλλά επιχειρήσεις ή άτομα τα οποία το κάναν κατά εξακολούθηση προς όφελός τους, τότε δεν θα επιχειρήσουμε να τους κάνουμε μήνυση ή αγωγή, αλλά θα τους ζητήσουμε να καταβάλουν τα χρήματα που έκλεψαν τόσα χρόνια από το Δήμο Βόλου. Πρέπει να μπει μια σειρά πλέον σε αυτή την πόλη. Στις καταγγελίες που κάνατε και λέτε, για παράδειγμα, για αυτά τα 650 χιλιάρικα τα προνοιακά επιδόματα, διατάξατε ήδη ΕΔΕ, θα μείνετε μόνο στο επίπεδο των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει δηλαδή ο νομοθέτης, ή θα απευθυνθείτε και στη δικαιοσύνη για να ξεκινήσει μια παράλληλη έρευνα?
με αυτή που γίνεται σε εσωτερικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι πολλά τα θέματα και είναι ανοιχτά μέτωπα πάρα πολλά, πρέπει σιγά σιγά αυτά που έχουν ανοίξει να τα κλείνουμε και να προχωράμε, γιατί έρχονται και άλλα πάρα πολλά θέματα. Αλλά έχετε κάτι υπόψη σας ή μπορείτε να οσμίζεστε και κάποιες ακόμη περιπτώσεις? Έχετε κάτι συγκεκριμένο? Καταρχήν έχουμε ένα σημαντικό θέμα που είναι ανοιχτό, για μένα δεν έχει κλείσει και θα το ανοίξω πλέον σε όλα τα μήκη κύματος, με όλες μου τις δυνάμεις, αυτό που λέγεται ΔΕΙΑ Βεργίλ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα 9 εκατομμύρια, εγώ θα δώσω τη ζωή μου για να προστατέψω τα λεφτά αυτά των πολιτών του Δήμου Βόλου. Δεν πρόκειται, δηλαδή, εγώ την άλλη εβδομάδα κατεβαίνω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θα έχουμε μια ευρεία συνάντηση και σύσκεψη για όλα και καταγγελίες συγκεκριμένες και ένα φάκελο που κατά την άποψή μου, το δηλώνω έτσι, κατά την άποψή μου έχει γίνει παραποίηση και απόκρυψη στοιχείων και εξαπάτηση δικαστικών λειτουργών. Είπατε ότι παραπλανήθηκαν δικαστές πριν οδηγηθούν στην απόφαση κατά της ΔΕΙΑ. Ναι, έτσι πιστεύω. Δηλαδή αυτή η απόφαση... Συνεπώς λέτε ότι δεν θα απευθυνθείτε... Εάν δεν έχουν παραπλανηθεί οι δικαστές, τότε είναι επίορκοι δικαστές που συμμετέχουν σε αυτό το σκάνδαλο. Για μένα όμως το λέω ότι έχουν αποκρύψει στοιχεία από τη δικαιοσύνη και παραπλανήθηκε η δικαιοσύνη. Για τις άλλες υποθέσεις για τις οποίες μας μιλήσετε, θα απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη? Ναι, σ' όσες κριθούν απαραίτητες, με σκεπτικό ότι εμείς δεν ήρθαμε εδώ ούτε να είμαστε δικαστές ούτε αστυνομικοί. Ήρθαμε να προσφέρουμε έργο. Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε όλο αυτό το χάος που υπήρχε τόσα χρόνια και επιτέλους ο κόσμος άρχισε να το καταλαβαίνει. Εμείς, ξέρετε κύριε Πολύζο, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όπως είπα και προηγουμένως, ήρθαμε να προσφέρουμε εδώ, να δώσουμε και έχουμε να πάρουμε. Ο Δήμος Βόλου σε πολλά σημεία δεν υπήρχε. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτή η όμορφη πόλη με τόσα χαρίσματα. Άνθρωποι ανεπάγγελτοι, τεμπέληδες, βρεθήκαν στην εξουσία και την οδήγησαν εδώ που την οδήγησαν. Η Πλατεία Ελευθερίας απέναντι από τα κεντρικά, από τα δικαστήρια, μέσα στο κέντρο της πόλης. Να υπάρχει τουαλέτες οι οποίες ήταν κλειστά επί χρόνια. Θα μου πείτε τώρα πώς λειτουργεί. Αναγκάστηκα και πληρώνω εγώ την καθαρίστρια, αφού δεν έχουμε βρει τον τρόπο πώς θα την προσλάβουμε. Θα μου πείτε γιατί δεν τα λέτε. Δεν είμαι άνθρωπος να κάθομαι να διαφημίζω τέτοια πράγματα. Έχουμε και ευαισθησίες. Την πληρώνω εγώ από την τσέπη μου να πηγαίνει να καθαρίζει τρεις φορές την ημέρα, να είναι οι τουαλέτες καθαρές εκεί, για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να λειτουργούν. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι ο Δήμος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να προσφέρουν, να κοιτάνε την πόλη και να προσφέρουν έργο. Χαιρετήσατε την εκλογή του κυρίου Πατούλη και μάλιστα με απόλυτη αυτοδυναμία, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να κάνει συμμαχία με άλλες παρατάξεις, στις θεσινές εκλογές για την ανάδειξη του συλλογικού σας οργάνου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Λέτε ότι εγώ δεν ακολούθησα κομματική εντολή γιατί δεν ανήκω σε κόμματα, έτσι, σε κανένα κόμμα, αλλά θα λειτουργήσει προς όφελος της περιοχής. Γιατί ταχθήκατε στο πλευρό του κυρίου Πατούλη? Γιατί καταρχήν τον γνωρίζω προσωπικά και θεωρώ ότι είναι ένας ικανός άνθρωπος, ικανότερος αν θέλετε από αυτούς που κατεβαίνανε, υπό την ομπρέλα αν θέλετε την κομματική, που μπορεί να είναι και ο κύριος Πατούλης. Δεν αμφισβητώ ότι ανοίξει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βγει κάποιος και να πει ότι κάποιος με πήρε τηλέφωνο. Υπάρχει, ας πούμε, την βουλευτή της πόλης μας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, αν με ενόχλησε ποτέ. Και να με ενούχλησε, θα έβρισκε τείχο, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Ούτως ή άλλως το καλημέρα που λέμε δεν έχει τέτοιες σχέσεις μεταξύ μας. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι ένας επιστήμονας, ένας αξιόλογος άνθρωπος και στήριξα τον άνθρωπο Πατούλη. Δεν στήριξα τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, αυτή την εποχή είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δεν έχει το 57% όπως πήρε ο κύριος Πατούλης. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι πολλοί ουδέτεροι άνθρωποι, μέσα σε αυτούς και εγώ, άσχετα αν εγώ έπαιξα πρωταγωνιστικό ρόλο και από την πρώτη μέρα το στήριξα, έχω μάθει, ξέρετε, να οφρίζομαι, αν θέλετε, ή να προβλέπω το μέλλον. Και στην ΠΕΘ, τις εκλογές της ΠΕΘ, και στις εκλογές της ΚΕΔ κάτω στην Αθήνα, επιλέξαμε τον νικητή. Θέλω να πιστεύω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι λένε ότι δεν σταθήκατε στο πλευρό των νικητών, ότι συμβάλατε καθοριστικά στο να είναι νικητές. Ναι, παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Δήμος Βόλου έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο εκλογές αυτές. Τις κερδίσαμε και έχει συμμετοχή. Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Μάλιστα. Σημαντικό ρόλο. Επηρεάσαμε κόσμο, φίλους, συνεργάτες. Κατεβήκαμε ομαδικά σαν μια μεγάλη ομάδα. Διεκδικήσαμε και πήραμε τη νίκη και θεωρώ μέσα από αυτή τη νίκη ο Βόλος θα έχει πλέον
τεράστια ωφέλη. Επειδή μιλούμε για νικητές, χαρακτηρίζεται ηττημένο loser στα αγγλικά έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε μια κόντρα που κρατάει καιρό. Μιλώ για τον κύριο Παπατόλια. Σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλία φιλοξενεί μια καταγγελία του κυρίου Παπατόλια ότι του στέλνατε με άσευνο περιεχόμενο φωτογραφίες και δεχόταν απειλές τηλεφωνικές. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Εσείς απαντάτε σε αυτό, λέτε ότι είναι παραλήρημα ψεύδους και φαντασιώσεων. Τι συμβαίνει, τι πραγματικά συμβαίνει. Να δείτε. Υπάρχει, υποτίθεται ότι όλα αυτά έγιναν χθες στις εκλογές της ΚΕΒΕ. Όχι, καμία σχέση. Εγώ ξαφνιάστηκα καταρχήν με τον κύριο Παπατόλια. Ξέρετε, αυτοί οι τύποι που έχουν κάτι τσαντάκια, κάτι μουσάκια, που το παίζουν προοδευτικοί που καταστρέψαν την Ελλάδα, κάτι ανεπάγγελτοι, τελείως δηλαδή. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή ήταν στη δεκαετία, αν θέλετε, του 70 και του 80. Έχει αλλάξει πλέον ο κόσμος, τους πήρε χαμπάρι, όπου και να πάνε τους κυνηγάνε με τις πέτρες. Δεν είναι τυχαίο που πήρε 9 ψήφους στις εκλογές της Πέθεδο. 9 ψήφους πήρε. 9 ή 10, δεν ξέρω τι. Και οι συγγενείς τους να μαζευόντουσαν, δεν θα έπαιρνε παραπάνω. Έχει πλέον, τι να σας πω, όχι κατάλοιπα και όχι προβλήματα προφανώς με μένα προσωπικά και κάνει φαντασιώσεις πράγματα που δεν έγιναν. Εγώ το μόνο που τον ρώτησα, του είπα τι δουλειά έχεις εδώ και δεν είσαι στη δουλειά σου. Εξάλλου αν γινόταν οποιοσδήποτε άλλος διάλογος, εκεί δεν μπορούσες να στρίψεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που θα άκουγε κάποιος δίπλα. Πόρης, ας πούμε, λέει ότι εργάζεται κάπου. Πώς φεύγει από τη δουλειά του συνέχεια, κάθε τρεις και λίγο? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Είναι, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια επιχείρηση, είναι δουλεύει για κάποια οργάνωση που ανήκει στο κράτος αυτό της ασυδοσίας, όπως μας είπε προηγουμένως η κυρία Μακρύ, 15,5 εκατομμύρια που δεν ελέγχουν πού, πώς, τι, δεν υπάρχει ωράριο. Πώς ήταν εκεί και γιατί? Ούτε υποψήφιος ήταν. Δεν τον βρήσατε γιατί... Εγώ δεν βρίζω, δεν βρίζω, κύριε Πολύζο. Εγώ έχω μια δικιά μου, αν θέλετε, κουλτούρα που αυτό που είναι να περάσω προς τα έξω το περνάω με χιούμορ, όπως τα μαγουλάκια αυτά, και καταλαβαίνει ο άλλος τι θέλω να πω. Οπότε κάνουμε βέβαια ο κύριος Παπατόλιας δεν έχει μαγουλάκια για ρετούζ, γι' αυτό άφησε και το μουσι τώρα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει σε τέτοια κατρακύλα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ένας άνθρωπος που διατέλεσε και νομάτες. Άρα επιμένετε στην εκδοχή της φαντασίωσης και του ψεύδους. Όχι, ούτως ή άλλως ο άνθρωπος είναι μυθομανής, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Δεν έχω και δεν επιθυμώ να έχω τίποτα με τον κύριο Παπατόλια. Ο κόσμος κρίνει και ο κύριος Παπατόλιας κρίθηκε από το σύνολο των πολιτών του Δήμου Βόλου και πλέον από εδώ και πέρα κρίνεται καθημερινά με τις ενέργειές του αυτές που προσπαθεί να βρεθεί στην επικαιρότητα. Μάλιστα. Με μυθεύματα και φαντασιώσεις. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα και δύο ακόμη θέματα, γιατί ξέρω ότι σας περιμένουν. Αδέσποτα, τι θα γίνει? Η εβδομάδα αυτή, ανάμεσα στις πολλές καταγγελίες τις δικές σας, αναλώθηκε και σε καταγγελίες από τα φιλοζωικά εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν υπάρχουν τίποτα φιλοζωικά σωματεία και αυτά. Αυτά είναι για τους γραφικούς. Εμένα ούτε με αγγίζουν ούτε τίποτα. Να μιλήσουν με γεγονότα. Τις φιλοζωικές, αν θέλετε, οργανώσεις και όλες αυτές που έχουν δημιουργηθεί για να παίρνουν καμιά χορηγία από τον κουρβανά του κράτους, δεν με αγγίζουν και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αγαπάω τα ζώα και ιδιαίτερα τα σκυλιά. Έχω δύο σκυλάκια στο σπίτι. Ο γιος μου μεγάλωσε με αυτά. Δεν τίθεται θέμα κακοποίησης, όμως προέχει η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών, η καθαρή πόλη, και πήραμε μία απόφαση, δεσμευτήκαμε. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, όχι μηνύσεις να κάνουν. Όχι στον εισαγγελέα να πάνε. Φανατώνετε ζώα, σας ρωτώ ευθέως. Τρελός είστε, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Ποτέ. Και άμα δω κάποιον να το κάνει αυτό, θα πλακωθώ και στο ξύλο. Μάλιστα. Δεν γίνονται αυτά που λένε. Αγγίζουν αυτούς. Ωραία. Δεν αγγίζουν εμένα. Εμείς θα τα περισυλλέξουμε, κύριε Πολύζο, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το παραμύθι που λένε και βγαίνουν κάτι φοβεροί τύποι με κάτι περίεργες ενδυμασίες και το παίζουν φιλοζωικοί. Πολιτικά συνθήματα φωνάζαν την Κυριακή. Θα τα περισυλλέξουμε, θα τα δώσουμε τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη και μετά θα δούμε αν θα παραμείνουν εκεί, πού θα πάνε και τι θα γίνει. Μάλιστα. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις δουλεύετε προς την κατεύθυνση αυτή? Πολύ. Είπατε δουλεύουμε ότι θα πάρα πολύ. Κάτι εντυπωσιακό φέτος. Εντυπωσιακό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, μην περιμένει να δει τον πύργο του Άιφελ στο Βόλο.
κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, όπως και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την καθαριότητα, με το κέντρο της πόλης, μια προσπάθεια που δεν θα ευδοκιμήσει εάν οι πολίτες δεν την αγκαλιάσουν και δεν τη στηρίξουν. Γι' αυτό ζητάμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Από την 1η Νοεμβρίου θα ενημερώνονται καθημερινά με φυλάδια το τι θα γίνει και τι ζητάμε από αυτούς. Και τα Χριστούγεννα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με αυτά τα λίγα που μπορούμε και από πλευράς χρόνου και οικονομικών δεδομένων. Και θα είναι, πιστεύω, πάρα πολύ ωραία και πολλά αυτά που θα γίνουν και κατά την άποψή μου, τουλάχιστον στο Βόλο, θα έχουν γίνει για πρώτη φορά. Και θα κριθούμε βέβαια από όλο τον κόσμο για αυτό που κάνουμε, πόσο θα στοιχήσει που θα βρεθούν όλα στη δημοσιότητα, με γνώμονα και οδηγό του χρόνου να είμαστε πολύ καλύτεροι σε άλλο χώρο που θα τον πλέον θα τον δημιουργήσουμε για μόνιμη εγκατάσταση τέτοιων εκδηλώσεων και θα μπορέσει όλη η Ελλάδα να φιλοξενείται και να βλέπει κάτι το διαφορετικό. Τώρα έχετε πει ότι θα διαχυθεί στην πόλη αυτή η ατμόσφαιρα. Ναι, θα διαχυθεί σε 2-3 σημεία της πόλης. Θα πρέπει να ξέρετε βέβαια ότι υπάρχει ένα μίσος και μία κακία σε αυτή την πόλη, δεν το έχω ξαναδεί, που προσπαθούν, επειδή προφανώς δεν θέλουν να δουν ότι τόσα χρόνια πόσο άχρηστοι ήταν, δεν ξέρω, τι να πω, να δημιουργήσουν προβλήματα ώστε να μην δημιουργήσουμε αυτό που πάμε να κάνουμε. Τους λέω λοιπόν, δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει. Αυτό που βάζω στο μυαλό μου, το υλοποιώ μαζί με τους συνεργάτες μου που είναι δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ από τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους και όλους τους άλλους εθελοντές που έχουμε αναλάβει να κάνουμε ένα έργο μέχρι καταρχήν το Δεκέμβριο, να δώσουμε λίγο χαρά στον κόσμο. Τι να σας πω, ότι πάει τώρα η αντιπολίτευση και κάνει καταγγελίες για τα δέσποτα, να μην μαζέψουμε τα δέσποτα. Θα τους κρίνει ο κόσμος. Δεν θα τους κρίνω εγώ. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Και εδώ είμαστε. Μιλήσατε όμως και για την ανάγκη της ένωσης της πόλης. Ακριβώς. Πώς να το κάνουμε, άμα εμείς να αποφασίζουμε. Λέτε... Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Όταν εμείς λέμε να καθαρίσουμε την πόλη, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, να μαζέψουμε τα δέσποτα και αυτοί πάνε να κάνουν καταγγελία να μην τα κάνουμε, δεν υπάρχει κακία και μίσος. Πρόσφατα, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πει, ελάτε να μας προτείνετε πράγματα, ιδέες, να φτιάξουμε μαζί μια ωραία γιορτή. Και μας φέρανε ένα μπακαλόχαρτο, πραγματικά σας μιλάω. Στο μπακάλι να ήσουν, δεν θα έκανες τέτοια πρόταση για γέλια. Και εμείς καθόμασταν και δουλεύαμε 2 μήνες για να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Αλλά πώς να έχουν χρόνο για κάτι καλό στην πόλη τους όταν ασχολούνται με ψηφίσματα, με την Ουκρανία, με το αν χρωστάει κάποιος συμπολίτης μας, υπάρχει επιχειρηματίας που να μην οφείλει αυτή τη στιγμή είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτους, με πρώτο από μένα. Όλοι οι επιχειρηματίες έχουν ανοίγματα. Αυτό σημαίνει επιχείρηση. Επιχειρήν και κάποιοι έχουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις σημερινές υποχρεώσεις. Ο μόνος που δεν χρωστάει σε αυτή την δύσκολη εποχή, αν θέλετε, είναι άνθρωποι όπως ο Λάκης, επαγγελματίες πολιτικοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και το μόνο πράγμα που είχαν μάθει τόσα χρόνια είναι να ζουν εις βάρος της κοινωνίας. Μάλιστα. Μόλις ήρθε στο mail μου μια, ακούστε που χτύπησε, μια δήλωση του κυρίου Παπατόλια. Σας ενδιαφέρει να την πω τώρα μετά τις διαφημίσεις? Κοιτάξτε, επειδή πάω για φαγητό τώρα να δω και το παιχνίδι, μην κάνουμε το τώρα, να ασχολούμαι με το Λάκη τον Παπατόλια τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ, να φύγω να χαιρετήσω. Βεβαίως. Ναι, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Δέχτηκα τηλεφωνικές απειλές, λέει, από τον κύριο Μπέο. Ναι. Είναι ο τίτλος. Ναι. Θα την δούμε άλλη στιγμή. Λοιπόν. Είναι δυνατόν να απειλείς κάποιον από το τηλέφωνο? Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.